Η Νακτή Ζουρούδη, το καλοκαίρι επιτέλους ήρθε εδώ στις παραλίες που παραδοσιακά επιλέγουμε εμείς οι ντόπιοι. Πείτε μας, κύριε Χασάν, πώς είναι φέτος η κίνηση, πώς ήταν ο Μάιος και πώς εξελίσσεται τώρα αρχές Ιουνίου. Χαίρετε και από μένα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή είναι η κίνηση. Σήμερα με την ημέρα πάμε καλύτερα. Ο Μάιος δεν βοήθησε καθόλου λόγω του καιρού. Ναι. Πολύς αέρας. Αρκετή συννεφιά. Το είδατε κι εσείς. Το βιώναμε όλοι, ναι. Βιώνατε κι εσείς. Εντάξει, με λίγα ρεπό που δώσαμε στα παιδιά, περάσαμε τον Μάιο. Τώρα φαίνεται ότι και ο καιρός που έχει στρώσει και οι θερμοκρασίες που έχουν ανέβει βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε και τους ντόπιους εμείς που έρχονται και μας τιμάνε. Εντάξει, πιστεύω ότι μέρα με την ημέρα πάμε καλύτερα. Όσο έρχεται ο κόσμος, θα αυξάνονται και οι ανάγκες όμως για προσωπικό. Με αυτό το θέμα τι γίνεται, κύριε Χασάν? Τώρα ξέρετε, μια μεγάλη πληγή. Δεν υπάρχει συνάδελφος στην ΚΟ και πιστεύω σε όλη την Ελλάδα που να μην έχει έλλειψη προσωπικού. Και όλο αυτό με το καινούριο, το εργασιακό, με το εργάνι και αυτά που δεν μπορούμε να ασφαλίσουμε προσωπικό πάνω από 40 ώρες, καταλαβαίνετε ότι σε εποχιακά μαγαζιά είναι όχι μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Δεν φτάνει που δεν έχουμε χέρια για να δουλέψουν. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με τα ωράρια. Και είμαστε, πιστέψτε με, δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή η επιχείρηση αυτή είναι μείον 2 άτομα και δεν μπορώ να βρω. Και περιμένω ακόμα να σχολεία. Είναι ακόμα Ιούνιος και δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν να είναι στο peak, στο full της. Δηλαδή, ακόμα πολλοί κόσμος δεν έχει έρθει. Όντως ισχύει. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο άγχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται με το προσωπικό, που υπάρχει έλλειψη, δεν υπάρχει συνάδελφος που να έχω μιλήσει και να μην έχει το ίδιο πρόβλημα με μένα. Και καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν ψάχνω από χθες, ψάχνω από πέρυσι προσωπικό. Έχω, okay, ναι, εντάξει, απλά. Πώς να το πω, δηλαδή δεν φτάνουν τα χέρια, δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Καταρχήν τα μαγαζιά αυτά ξέρετε ότι είναι λίγο δύσκολα μαγαζιά λόγω ζέστης ή αποστάσεις στα παιδιά, ξέρω εγώ. Προσπαθούμε λίγο εμείς, λίγο το προσωπικό, το πιέζουμε όσο μπορούμε. Να ευχηθούμε καλή σεζόν και μακάρι να πάνε όλα καλά και για τη δική σας επιχείρηση και για όλες τις επιχειρήσεις του νησιού. Για όλο τον κόσμο, καλό καλοκαίρι και τι να κάνουμε, υπομονή, κουράγια και όλα θα πάνε καλά. Άνοιξε αισιόδοξα. Είχαμε κάποια θετικές ειδήσεις. Ο τουρισμός υπάρχει αύξηση. Στις καταναλώσεις το κοιτάμε εμείς. Συγκεκριμένα, οι παραλίες δηλαδή, παραλιούχοι. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε. Ξέρουμε ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Ο τουρίστας έχει γίνει απαιτητικός. Φυσικά και η ποιότητα πρέπει να την κρατήσουμε σε ένα επίπεδο για να κρατήσουμε και τον καλό, τον ποιοτικό τον τουρίστα ή γενικά τον πελάτη μας να επιστρέφει στο νησί μας. Αλλά θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Προσφέρουμε ένα πάρα πολύ καλό περιβάλλον και σε αυτό πάνω θα ποντάρουμε εμείς οι επιχειρηματίες ώστε να μπορέσουμε να το βγάλουμε και προς τα έξω, να φέρουμε τον ποιοτικό κόσμο και όχι την ποσότητα του κόσμου που συνέχεια διαφημίζουμε αυτό. Ένα σημαντικό θέμα που ταλανίζει όλους τους συναδέλφους σας, όλους τους επιχειρηματίες, είναι το θέμα του προσωπικού, ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη και πόσο μάλλον σε μια τόσο απαιτητική εργασία όπως είναι να δουλεύεις σε ένα τέτοιο κατάστημα όπως το δικό σας. Είναι ένα δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Το προσωπικό σε κάθε κλάδο είναι το νούμερο ένα που προβληματίζει τον κάθε επιχειρηματία. Εμείς προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να είναι ικανοποιημένο το προσωπικό, πρώτο και κυριότερο. Γιατί το περιβάλλον είναι εξαιρετικό, πρέπει να είναι και οι συνθήκες σωστές για το προσωπικό. Αν το προσωπικό δεν είναι ικανοποιημένο, δεν θα έρθει να δουλέψει ή αν έρθει προσωρινά, ξέρετε ότι δεν θα συνεχίσει, δεν θα υπάρχει διάρκεια. Άρα προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το προσωπικό μας και φυσικά να τους προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες ανάγκες που έχουν, γιατί εγώ προσωπικά έχω φέρει και προσωπικό και απ' έξω από την ΚΟ. Υπάρχει ανάγκη από προσωπικό στο νησί
και πρέπει πραγματικά να τους προσφέρεις το κάτι έξτρα. Άρα και οι αποδοχές τους πρέπει να είναι καλές. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Αυτή η δουλειά συγκεκριμένα είναι από τις πιο σκληρές δουλειές που υπάρχουν. Αλλά εντάξει, νομίζω τα παιδιά είναι ικανοποιημένα. Μια χαρά βρίσκεις προσωπικό αν οι αποδοχές τους είναι καλές. Και νομίζω ότι φαίνεται κιόλας στην όρεξη που έχουν να δουλέψουν. Καλή σεζόν ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης όλους, να είστε καλά όλοι.